Μια καφέ μάτ σκιά, την ίδια που έχουμε βάλει δηλαδή και πάνω. Δηλαδή με μια σκιά και ένα γκλάνι και ένα μολύβι γίνεται όλο αυτό. Είδες. Εξήγησε μου γιατί καθάρισες το μάτι από κάτω και έβγαλες το κονσίλερ. Για να βάλω τώρα. Α, στο τελείωμα, ε. Πάντα στο τελείωμα μου αρέσει να βάζω κονσίλερ. Να, είδες αυτό είναι. Δημητρούλης. Δίνει άλλη λάμψη. Ναι, αλλά βλέπω ότι βάζεις αυτή τη στιγμή από το make-up. Να. Γιατί? Γιατί το κονσίλερ μου είναι πολύ βαρύ υλικό. Όταν ξέρεις να τοποθετείς ωραία το make-up από κάτω, βέβαια. Όταν είναι καλό το make-up, βέβαια καλύπτει. Τι είναι αυτά τα πράγματα, καταρρύπτονται. Τι είναι η δουλειά του, να καλύπτει. Να καλύπτει το πρόσωπο, δεν ξέρω αν στα μάτια είναι το ίδιο. Γιατί τότε γιατί υπάρχουν τα κονσίλερ. Ακριβώς το ίδιο. Μα δεν μιλάμε τώρα, δεν βάφω έναν άνθρωπο που έχει κύκλους. Για φως το κάνουμε εδώ πέρα, δεν το κάνουμε για να καλύψουμε κάτι. Μου ανέβασε το ηθικό. Ναι, το μανάρι. Το χρυσό μου το παιδί αυτό. Κοίτα, κοίτα. Δεν έχει κύκλους για να. Αμέσως. Έξτρα εκεί πέρα, τίποτα άλλο. Δεν καλύπτουμε κάτι. Σαφώς και υπάρχουν πιο. Καλυπτικά. Πιο καλυπτικά, πιο χοντρά υλικά γιατί υπάρχουν και προβλήματα. Κοίτα τι ωραία. Ρούση, υγρή μορφή. Εγώ θα σου το πω τώρα στον αέρα, δεν μου αρέσει με πούδρα. Δεν σε αρέσει με πούδρα. Όχι. Το πρόσωπο σου είναι πολύ ωραίο όταν είναι λίγο υγρό. Ναι, εμένα όμως στην ώρα μου αρέσει. Σε μένα. Ναι, ναι, σε εσύ κάνουμε. Μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Κομμωτήριο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πρόσωπό σου. Θα να έρθει η πεθαρά μου, συγγνώμη που σας ενοχλώ. Θα ζητήσουμε πρόβα. Υγεία, ένα πράγμα. Μ' αρέσουν πολύ τα μάτ πρόσωπο. Τα μάτ. Δεν είναι πιο... Δηλαδή η πούδρα μου αρέσει πολύ στα πλάγια της μύτης, κάτω από το σαγόνι και λίγο στο μέτωπο για να μην κάνει λιπαρό. Στις υπόλοιπες περιοχές μου αρέσει πολύ το... Μ' αρέσει να φαίνεται εσύ. Κοίτα που το make-up έχεις δίκιο τελικά όμως. Κοίτα πόσο φώτισε. Εσύ έχεις βάλει ποτέ τα μάτια μου, η Καταρίνα? Όχι, βάζω κονσίλερ και παλιά που το έβαζα. Είναι τώρα το τρομάξει κόσμος. Το make-up που βάζει ένας επαγγελματίας ήταν προναριστά και σωστά. Δεν είναι το ίδιο όπως το βάζει μια γυναίκα όταν βιάζεται το πρωί να φύγει. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Παιδί μου, σου λέει ακόμα και, θέλει, δεν είναι. Και το δάχτυλο παίζει ρόλο λέει, που θα χρησιμοποιήσεις. Ισχύει αυτό. Ότι με αυτό εδώ το δάχτυλο αλλιώς πατάς και με αυτό αλλιώς πατάς. Εσύ με ποιο πατάς, με αυτό? Εγώ πάντα με αυτό τη οδήγηση. Σοβαρά. Άρα. Εγώ με ποιο άραγε. Και εγώ με αυτό. Το δεύτερο. Αυτό. Ας πούμε μου είχαν πει ότι την κρέμα πρέπει να τη βάζεις λέει με αυτό το δάχτυλο. Μην το σηκώνεις έτσι όμως. Όχι, δεν είναι, όχι καλέ, είναι του αραβόνα αυτό. Αυτό δεν είναι αυτό το κεντρικό. Είναι του αραβόνα. Ποιο βάζεις με αυτό είπες? Μου είχαν πει ότι την κρέμα πρέπει να τη βάζεις λέει με αυτό. Αυτό εδώ έτσι. Μα κοίτα τι ωραία, οι άγγελοι του Τσάρλι είναι τρι... με τη γελαλή μαζί. Η γελή η Σαμπρίνα και η Κρυφ. Θα δείτε το lip gloss επάνω. Μία μέρα που θα μας κάνεις μάθημα lip gloss θα κατεβάσουμε ένα συντάκτη. Συσκευάσει. Ό,τι και να τη δείξει, έχει τον τρόπο τη εκείνη. Έχει τον τρόπο τη. Λοιπόν, δεν βάζει λοιπόν πούδρα από πάνω, θα τα αφήσει έτσι. Ναι. Όχι, γιατί θέλει, παιδί μου, εσύ. Πούδρα θα σου βάλω, σου είπα, στα σημεία που. Δεν μου αρέσει να γυαλίζουν. Εδώ στο πτέρυγα για τη μύτη, δεξιά και αριστερά. Κάτω από το σιγόνι και το. Αυτό. Θέλω να σου βάλω. Λίγες γελάδες. Τι γελάδες, εγώ δεν ξέρω να τις βάζω. Γίνομαι καραγκιόζου όταν πάω να βάλω. Αχ, καλά. Θέλει λίγο. Έχουμε δει με τη γελάδα απ' έξω κάτι άβαταρ στην κοινωνία. Θέλει ελάχιστα. Μια βόλτα στον Γκάζι το Σάββατο να πας να δεις. Μικρά αγγίγματα. Μα δεν ξέρουμε να βαφόμαστε. Έχω δει το καταλάβεις. Το έκανες εικόνα. Σκιάζεσαι, δεν είναι όλο αυτό το πράγμα. Γιατί είναι δύσκολο πράγμα. Σαν λιπαρό είναι καταρχήν. Η γελάδα είναι για. Είναι δύσκολο πράγμα για Ελλάδα, δεν είναι για όλους. Και πολύ συγκεκριμένα. Σημαίνει προσωπικό. Έγινε, θα πάρει φωτιά το ένα διακριτικό κρεγιόν. Πάντα. Αχ, ωραίο. Θα σου αρέσουν, αυτό παίρνεις. Αχ, τι ωραίο αυτό το κρεγιόν. Αυτό είναι η χαρά σου. Αυτά είναι τα χρώματα που αγαπάς πάρα πολύ. Και πάει και με τον μπλε που φοράς. Ναι, γιατί κάνει πολύ ωραίο κοντράστ τώρα. Όπως και την άλλη φορά. Πάω σε πάω σήμερα. Πού είναι ο Γρηγόρης να πει, πού θα σε πάω, στο Ζαμπέτα? Ο Γρηγόρης τρέφει φασολάδα τώρα. Για να δω. Έπεσε στον καναπέ, έγειρε. Έγειρε του καραβιού την πλώρη. Ξέρεις τι λένε, δεν μας λυπάται λέει που θα είμαστε στο γραφείο όλοι μετά. Εδώ την άλλη την πήγε τριήμερο. Εσάς να λυπηθεί. Το παιδί. Δεν λυπήθηκε την ίδια του την καιρού.
Την πήγε τριήμερο και του άκουσε όλο ο Βόλο. Τι λέει το στόμα. Μα λέει, είναι τοπικό φαγητό. Μα και ψωμιά έχουμε. Γιατί δεν το πήρε αυτό να το προτιμήσει. Πες ότι θες να πας στο φασόλι. Πώς πάνε τα δίνουμε στα χρώματα. Σπάνε, σάκι, σπάνε. Τονίζει και με το ξανθό το μαλλί, ρε παιδί μου, αυτό το χρώμα. Θα μου πεις δεν πάει στη μελαχρινή, πάει και στη μελαχρινή. Εντάξει, κι άλλες έχουν ξανθό. Τις πάει, ρε παιδί μου, το υποστηρίζει το ματάκι. Της αρέσει αυτό το στυλ και γι' αυτό είναι όλο αυτό. Επάνω με ρωτάνε αν είχες κάνει ακριβώς το ίδιο στην Κατερίνα. Στα χρώματα. Στα χρώματα όχι, άλλο κρυγιά. Στα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα το ίδιο έκανα. Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Απλά φορούσε άλλου είδους βλεφαρίδες, Κατερίνα. Φορούσα. Εξέθεσέ μας, βλέπουν και αρεβωνιάριδες. Όχι, δικέ σου ήταν, απλά τις γεμονή τον ίσιο. Δεν είχε ξερός άνθρωπος, είχες μεγάλη επιτυχία εκείνη την ημέρα. Φορούσε λέει ένα άλλο είδους βλεφαρίδες. Εντάξει, άμα τη βγάλει με την Κατερίνα, να θα βγάλει το μαλλί, τη βλεφαρίδα. Ωραία μου την έχει. Τα νύχια. Ωραία μου την έχει. Την επόμενη 74 παροιμίες για Δημητρούλιδες θα βρω εγώ να πούμε. Σε διαλύσω. Και τραγούδια μαζί. Και τραγούδια μαζί. Φύγανε τα ακουστικά. Φύγανε από τα γέλια, τι να κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμες. Πόση ώρα με έκανες. Δεν ξέρω. Πόσο? Τόσα είπαμε. 8 λεπτά. Ναι. Μπράβο. Τόσο ήταν, τόσο ήταν. Εσείς? Εγώ περιμένω την πεθερά μου, έχει δίπλο παρκάρι, έχω εκδικήσει. Κάνω πρόβα για γάμο. Στον Τρουγούτσι θα παντρευτούμε, σε μια ωραία έτσι σεμνή τελετή. Τι μου βάζεις χρυσό? Όχι. Καλά, δεν πιστεύω να με κάνεις χρυσαφιά από κάτω. Όχι. Είναι ανησυχητή. Κοίτα όμως η γυαλάδα πως έκατσε πάνω και είδες το ζυγωματικό. Τι ωραίο. Γι' αυτό πρέπει σε πολύ σωστά σημεία. Και μόνο κουμπάμε. Κοίταξε τι ωραία δουλίτσα έκανε αυτό που έβαλε. Ναι. Το περίεργο που δεν θα το ακουμπούσα ποτέ. Αυτό τι είναι, παιδί μου, δεν είναι σκιά. Όχι. Τι? Αυτό είναι κονσίλερ, είναι πιο συμπαγές. Ναι, αλλά το χρώμα είναι χρυσαφί. Ναι. Μην πάρουμε ακόμα στο λαιμό μας και πάρει το χρυσαφί και βάλει και διάλειμμα. Και βγουν πυλαμίδες στον δρόμο. Ούτε εδώ το σημαίνει καλέ. Για απόγνωση, καλέ. Λοιπόν, έχεις πιάσει τα πελατάκια σου για απόκριες. Θα γίνει χαμό.